Κλίμον, μέσα από όλη αυτή την δεκαετή παρουσία της εκπομπής αυτής, πρέπει να σας πω ότι μας πήρε πάρα πολύ χρόνο για να κατανοήσουμε και να μπορούμε να είμαστε σε μία θέση, να έχουμε μία ολοκληρωμένη άποψη. Αντιλαμβάνεστε πως εμείς εδώ είμαστε για να υπογραμμίζουμε και τα κακώς κείμενα. Πολλές φορές συζητάμε και λέμε ότι ο τόπος αυτός πηγαίνει χωρίς ελπίδα, χωρίς προοπτική, στον αυτόματο πιλότο, χωρίς δημόσια διαβούλευση, χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Τώρα θα μου πεις, και οφείλω να το θέσω στην κουβέντα, δεν είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι για αυτό που σήμερα φωνάζουμε? Μπορεί να είμαστε υπεύθυνοι κι εμείς, γιατί νομίζω πως έχουμε και το γενικεύω και τους εκπροσώπους που μας αναλογούν, διότι πρέπει να πω κάτι, φίλοι και φίλες. Και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε και σε αυτές τις εκλογές που έρχονται. Και το λέω γιατί είμαστε ένας μικρός τόπος και δεν ψηφίζουμε με βάση την ικανότητα. Όταν δεν ψηφίζεις με βάση την ικανότητα και ψηφίζεις γιατί σε συμπαθώ, γιατί έχουμε πιει και ένα καφέ και είναι ένα καλό παιδί ο Παναγιώτης ο Κουνιάκης και ψήφισε τον, εντάξει παιδιά, να τα λουστούμε τώρα που φωνάζουμε για πολλά ζητήματα. Γιατί ποτέ, για παράδειγμα, όταν κάποιος έρχεται σε αυτή τη ρημάδα την εξουσία και γίνεται δήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, βρε παιδάκι μου, έχει την αίσθηση του παντογνώστη. Ότι εγώ τα ξέρω όλα καλύτερα. Είναι διαχρονικό αυτό το σχόλιο για να μην παρεξηγηθώ και θέλω κάπου να καταλήξω τώρα. Γιατί σήμερα έχουμε βομβαρδιστεί με μηνύματα και με σχόλια, με αφορμή την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για τη σημαντική πρόοδο εργασιών στο τουριστικό καταφύγιο στον Ιδρύ. Διότι ξύπνησε μια μέρα οι πολίτες εκεί στον Ιδρύ και είδαν τι γίνεται. Μιλάμε για το κτίριο εκεί που θα γίνει στο τουριστικό καταφύγιο. Λοιπόν, μάλιστα υπήρξε μια επαφή του αντιπεριφερειάρχη του κύριου Κτενά, να πούμε ότι το έργο αυτό δεν ξεκίνησε επί κύριου Κτενά, στο οποίο τόνισε την ανάγκη για πιστή τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και χρονοδιαγραμμάτων. Βέβαια, εμένα το δικό μου το ρεπορτάζ σήμερα που μίλησα με πολύ κόσμο μου λέει ότι μην έχεις προσδοκίες ότι εκεί θα τρέξουν οι καταστάσεις. Τα πράγματα τρέχουν με ρυθμό χελώνας. Παρόλο που στο δελτίο τύπου ο κύριος Κτενάς εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί παίρνει, λέει, το έργο αυτό μορφή. Και σύντομα τον Ιδρύ θα έχει μια σύγχρονη και έξυπνη λιμενική υποδομή φιλοξενίας τουριστικών σκαφών. Πολύ σημαντικό όλο αυτό. Η απογοήτευση όμως πολλών συμπολιτών έχει να κάνει με το κτίριο, με το ύψος του διοικητηρίου και βεβαίως, για παράδειγμα, με το σημείο το οποίο έχει επιλεχθεί να γίνει. Γι' αυτό και βλέπετε και σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γι' αυτό και βλέπετε και προβληματισμό για αυτό το έργο το οποίο όλοι λένε τώρα, προσέξτε και φτάνουμε στο αρχικό, ότι έγινε χωρίς καμία διαβούλευση. Δηλαδή, κάποιοι το αποκαλούν έκτρωμα, κάποιοι λένε ότι κοιμόμαστε στα χαμομήλια, δεν υπάρχει συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται σε ένα σημείο το οποίο βλέπει τη θάλασσα και εκεί που γίνεται το κτίριο κλείνεται και ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένα πολύ υψηλό κτίριο που δεν συνάδει με την αισθητική της περιοχής. Λοιπόν, ερωτήματα πολλά. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η μελέτη? Αυτή η μελέτη ανατέθηκε σε κάποιο μελετητικό γραφείο. Δόθηκε στην περιφέρεια. Εύλογα τα ερωτήματα τα οποία τα λέμε και μαλλιάζει η γλώσσα μας. Δεν υπήρξε καμία εποπτεία. Δεν πήρε κανείς πρέφα ότι εκεί πάει να δημιουργηθεί κάτι λάθος. Δεν υπήρξε καμία μέρημνα ώστε αυτή η μελέτη να διορθωθεί. Αυτό, δεν κάνω λάθος, το έργο. Με βάση το ρεπορτάζ, διορθώστε με, οι φίλοι στον Ιδρύ που μας ακούτε. Αν κάνω κάποιο λάθος, μπείτε στο Live24, στείλτε μήνυμα στο σταθμό. Πείτε μου αν είμαστε λάθος. Νομίζω ότι αυτό το έργο δρομολογήθηκε επί του... όταν, για παράδειγμα, ξεκίναγε ο σταθμός, πριν... ποιος ήταν αντιπεριφερειάρχης, πριν τον κύριο Γαλιατσάτο, αν δεν κάνω λάθος. Από τον κύριο Βερίκιο, δεν είναι? Μάλιστα. Οπότε, λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μάθουμε πολλά πράγματα για το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες και αυτές οι μελέτες. Δηλαδή, γίνεται κάτι, φτιάχνεται κάτι χωρίς να ρωτηθεί και η τοπική κοινωνία, χωρίς τη συμμετοχή μιας μικρής κοινωνίας όπως είναι στον Ιδρύ. Οπότε σήμερα δικαιολογημένα οι συμπολίτες μας στον Ιδρύ φωνάζουν και κάνουν λόγο για ένα έκτρωμα και βεβαίως θυμούνται τη μαζική συμμετοχή και το γεγονός ότι κανείς δεν τους ρώτησε για το τι θα γίνει εκεί. It's a new
Αυτή δεν είναι μια διαχρονική παθογένεια. Δεν είναι μια παθογένεια που υποδηλώνει ότι κάποια πράγματα γίνονται στον αυτόματο. Είναι. Εμείς θα κάνουμε ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες, θα δώσουμε φωνή, δεν ξέρουμε αν αλλάζουν τα πράγματα. Απλά υπάρχει και άλλη μια λογική που μου εξηγήθηκε σήμερα. Ότι επειδή τώρα τρέχει το έργο, αν αλλάξει η μελέτη θα πάνε πίσω οι διαδικασίες. Άρα λοιπόν από το να το χάσουμε, ας γίνει και ένα έκτρωμα. Καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι η λογική. Είναι και αυτή μια λογική. Τη θέτουμε στο δημόσιο λόγο, αν είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε. Τώρα, δεν είμαστε εδώ για να αποδώσουμε ευθύνες. Απλά αναρωτιόμαστε πολλές φορές γιατί σε ένα άλλο σχόλιο προβληματιζόμαστε για τα έργα που τρέχουν. Ρώτησα και τον δήμαρχο που τον είχα εδώ και λέμε ρε παιδί μου, ξεκινάει μια μελέτη, την παίρνει ένας ανάδοχος, τελικά κολλάει το έργο, πάμε από την αρχή να κηρυχτεί έκπτωτος, ίδιες παθογένειες και για την οικία Τζαμπελίων, για το γυμνάσιο της Βασιλικής. Όλα αυτά λοιπόν τα παρατηρούμε και βλέπουμε να ξοδεύονται χρήματα για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μιλάμε ότι δίνονται χρήματα για έργα τα οποία παραδίδονται και όχι στην καλύτερη κατάσταση. Ποιος είναι αυτός που τα εποπτεύει? Κάποιος δεν βάζει την υπογραφή του για την παραλαβή. Και όταν τη βάλεις την υπογραφή σου και το παραλάβεις. Δεν έχεις καμία ευθύνη. Σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδί μου, δεν αποδίδεται ποτέ καμία ευθύνη αν κάποιος κάνει λάθος. Τι να σας πω, με αυτή την απορία θα μείνω. Λοιπόν, αλλά από την άλλη θέλω να πω πως όταν θα έρθουν τώρα οι εκλογές και οι βουλευτικές και οι αυτοδιοικητικές, θα ψηφίσουμε με βάση τη συμπάθεια πάλι. Έτσι δεν είναι? Θα ψηφίσουμε με βάση ποιος κάνει τα στραβά μάτια στην παράνομη σύνδεση. Έτσι δεν είναι? Ποιος μπορεί να μας γλιτώσει πρόστιμο? Ποιος θα μας κάνει το ρουσφετάκι? Έτσι δεν λειτουργούμε? Άρα λοιπόν όταν κάνουμε ταμείο, είμαστε συνυπεύθυνοι, φίλοι και φίλες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Συνυπεύθυνοι είναι και αυτοί που μπορεί να μας ακούνε τώρα και να είναι απογοητευμένοι και να λένε ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Άντε μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Κάποιους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Κάποιους εξυπηρετεί να μην υπάρχει η μαζική συμμετοχή. Θα μου πείτε τώρα τι τα λες. Τα λέω γιατί ξέρετε κάτι. Και εγώ, για παράδειγμα, σοκάρομαι όταν ακούω πράγματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο που λέγονται έτσι πάρα μα πάρα πολύ απλά, γιατί και για το θέμα της σύνδρευσης που παίξαμε χθες, πραγματικά ακούγονται πράγματα που λες δεν είναι δυνατόν ρε παιδί μου να πηγαίνουν όλα στον αυτόματο. Βεβαίως υπήρχε, γίνεται μια προσπάθεια, δεν τα χρεώσουμε όλα στην διοίκηση του κύριου Καλού, αλίμονο. Δεν φταίει ο κύριος Καλός ή ο σύνδεσμος τώρα, αν για παράδειγμα δεν λειτουργούν τα αντλιοστάσια και αν όλα αυτά τα οποία ακούσαμε χθες και από τον κύριο Σκληρό, που έκανε έναν απολογισμό ως αντιδήμαρχος και μας είπε για παράδειγμα γιατί δεν έχουμε νερό. Ακούτε γιατί δεν έχουμε νερό? Έχετε κατανοήσει για ποιο λόγο ανοίγετε τη βρύση και δεν έχουμε νερό? Λέει ο κύριος Δραγκονταϊδής, πάμε να μετρήσουμε τις ποσότητες που έρχονται, λέει, από το άκτιο. Μα στο άκτιο είπε ο κύριος Σκληρός ότι δεν λειτουργούσαν, αρχικά ήταν να λειτουργούν 6 μοτέρ, πώς λέγονται τώρα αυτά που φέρνουν το νερό. Χάλασαν, λειτουργούσαν 3 και μετά επισκευάστηκαν και λειτουργούν τώρα 5. Και προσέξτε τι είπε. Είναι στο ηχητικό, στο Prisma Radio και Λευκάδα Today, ότι τα booster, τα εφεδρικά, τα έχουμε ανενεργά εκεί, δεν δούλεψαν ποτέ. Μιλάμε τώρα για χρήματα που δόθηκαν. Ή επίσης, για παράδειγμα, ο πίνακας, λέει, στο άκτιο είναι πάνω από 35 χρόνια. Προσέξτε τώρα, προσέξτε, φίλοι και φίλες. Ακούστε λίγο πώς περνιέται κάτω από το χαλάκι. Και δεν λειτουργεί καλά τώρα ο πίνακας. 35 χρόνια. Τόσα χρήματα πέρασαν εδώ και 35 χρόνια. Δεν έχει κανείς τη μέριμνα, αυτοί που διοικούν το Δήμο, που είναι υπεύθυνοι για το αντιλιοστάσιο, να πούν βρε αδέρφια, 35 χρόνια ο πίνακας. Πώς κάνουμε, ρε παιδάκι μου, την ανακαίνιση στο σπίτι μας? Λες κάποια στιγμή πάλιωσε αυτό, να το αλλάξω. Και τι είπε ο κύριος Σκληρός? Δεν θα προλάβω να τα παίξω όλα. Είπε ότι 35 χρόνια, λέει, ο πίνακας, σε συνδυασμό, προσέξτε, με τις αντλίες οι οποίες πνέουν τα λίσθια, υπερκατανάλωση ρεύματος. Πόσα χρήματα πήγε να ζητήσει ο Καλός για να σβήσει τα χρέη πριν μερικούς μήνες και ήρθε και το εξήγηλε στο Δημοτικό Συμβούλιο? 2 εκατομμύρια. Χρήματα. Χρήματα. Και μετά αναρωτιόμαστε και λέμε, δεν έχει ο Δήμος λεφτά για το ΚΔΑΠ. Λαϊκίζω, θα μου πεις. Έτσι την αντιλαμβάνομαι εγώ την πραγματικότητα. Όταν, για παράδειγμα, βγαίνει εχθές ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κατούνας και μιλάει για παράνομες συνδέσεις
και μιλάει για μοτεράκια πάνω στον κεντρικό αγωγό που τα γνωρίζει ο Δήμος και αναρωτιέται, αφού τα ξέρει ο Δήμος, γιατί δεν τα κόβει. Τι καταλαβαίνεις, φίλε και φίλοι? Κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια. Γιατί? Προφανώς τώρα είμαστε σε εκλογική περίοδο, προεκλογική περίοδο, και κάνουμε τα στραβά μάτια και δεν σβήνουμε. Καταλάβατε? Άρα λοιπόν θα υπερτερούν τα συμφέροντα των λίγων, αυτών που έχουν και τα φράγκα και δεν πληρώνουν, και κάτσε εσύ που θα σου έρθει το λογαριασμός να πας στο ταμείο και να πληρώσεις. Και κάτσε και περίμενα από τον κάθε υπάλληλο που κάθεται και κάνει τη δουλειά του όπως ο ίδιος κρίνει, να φτιάχνει αυτό το έκτρωμα το οποίο βλέπετε τώρα και το χαρακτηρίζεται στον Ιδρύ, που είναι μιας αισθητικής που δεν ικανοποιεί εκεί την περιοχή. Αυτό μου στέλνετε στα μηνύματα σήμερα και το καταθέτω. Θέλω όμως, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί προτιμώ να μην τα κάνω εγώ τα σχόλια, γιατί όταν κάνεις εσύ τα σχόλια τα χρεώνεσαι κιόλας. Εγώ πάντα μιλάω με βάση αυτά τα οποία ακούω, δεν μιλάω με βάση αυτά τα οποία συμπεραίνω. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε ένα απόσπασμα χθες που μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το σχολιάσω. Ο κύριος Σκληρός μίλησε για κάποιες γεωτρήσεις που έγιναν εδώ και 20 χρόνια στο Δήμο Απολωνίων. Προσέξτε τώρα. Εδώ και 20 χρόνια αυτές οι γεωτρήσεις. Επί διοίκηση του κύριου Μελά, θα τον ρωτήσω. Τι είναι η γεώτρηση, αν δεν κάνω λάθος? Φέρνει επιπλέον νερό, έτσι δεν είναι, σε χωριά τα οποία είναι προβληματικά. Υπάρχει το ρεύμα, δεν συνδέθηκαν ποτέ. Ακούστε. Και επίσης και κάτι άλλο για το νερό που πίνουμε. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Ας το πει καλύτερα ο κύριος Σκληρός. Να πω λίγο και για τις γεωτρήσεις. Είναι πεπαλαιωμένες και φαίνεται ότι έχουν υποστεί βλάβες από τη σεισμική δραστηριότητα. Ενδεχομένως θα έπρεπε στις αιτήσεις για αποζημιώσεις από τους σεισμούς να έχουμε αιτηθεί περισσότερα χρήματα για τις ζημιές στις γεωτρήσεις και στο δίκτυο. Πάρα πολλές γεωτρήσεις χρήζουν επισκευής, ενώ άλλες, μολονότι έχουν κατασκευαστεί, δεν έχουν μπει ποτέ σε λειτουργία. Παράδειγμα, στον Άγιο Πέτρο, στην περιοχή στον Άι Γιάννη, πάνω από το νεκροταφείο. Η γεώτρηση αυτή έχει πραγματοποιηθεί πριν 20 χρόνια, επί 20 ετίας, επί δημαρχίας του Μάκη του Μελά. Ήμουνα και εγώ τότε δημοτικός σύμβουλος. Έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει η διάθεση του ηλεκτρικού ρεύματος δίπλα και ποτέ δεν έχει μπει σε λειτουργία. Το μόνο που απομένει είναι να συνδέσουμε το ρεύμα σε γεώτρηση. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Αν έμπαινε σε λειτουργία αυτή η γεώτρηση, θα μπορούσε να βοηθήσει όλη την περιοχή. Παρακαλώ. Να πούμε για τη γεώτρηση στο Σίβρο. Πάλι εκεί υπάρχει μια γεώτρηση που είχε φτιαχτεί και αυτή επί 20 ετίας. Δεν έχει μπει σε λειτουργία. Επίσης στο Σίβρο, δεύτερη γεώτρηση, στον Καρούχα, η οποία μπορεί να μας δώσει 120 κυβικά την ώρα, έχει αρκετά χρόνια που είναι χαλασμένη και αν την είχαμε επισκευάσει θα είχαμε πλέον 120 κυβικά. Επίσης έχουμε γεώτρηση στην Κοντάρινα, η οποία έχει βλάβη και δεν έχει επισκευαστεί για αρκετά χρόνια. Εντάξει, έχουμε και τη γεώτρηση στο Καρτέρι, η οποία είχε πάθει βλάβη, επισκευάστηκε έτσι. Σε πολλά μέρη του δικτύου υπάρχουν ακόμα και σήμερα αμυαντοσωλήνες και μέσα στην πόλη. Στον πρώην Δήμο Απολωνίων είχαμε προβεί σε αντικατάσταση πριν 20 χρόνια. Στο Δήμο Απολωνίων πριν 20 χρόνια έφυγαν όλοι οι αγωγοί που ήταν αμυαντοσωλήνες. Σε πολλά μέρη του δικτύου έχει διαπιστωθεί συγκέντρωση αλάτων με αποτέλεσμα να μικραίνει η διατομή των σωλήνων και να δημιουργούνται προβλήματα στην υδροδότηση. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο κύριος Σκληρός, είπε και άρα πολλά που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. 17 λεπτά μίλησε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και ουσιαστικά αναφέρεται σε κάποιες παθογένειες που υπάρχουν διαχρονικές. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι όμως, φίλοι και φίλες? Ότι οι συμπολίτες μας ζητάνε ταμείο δυστυχώς και ζητάνε τις ευθύνες από αυτόν που έχει τη διοίκηση στο Δήμο. Διότι και οι προηγούμενοι, ο κύριος Ζακονταϊδής, κρίθηκαν και αυτή τη στιγμή είναι στην αντιπολίτευση. Θα κριθεί προφανώς και ο κύριος Καλός, ο οποίος ναι, μεν ισχύει
ισχυρίζεται και υπερασπίζεται το έργο του και είπε ότι έχουμε υποβάλει προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Από εκεί και πέρα όμως είναι η καθημερινότητα. Όταν για παράδειγμα ο συμπολίτης μας ανοίγει τη βρύση και δεν έχει να κάνει μπάνιο, δεν τον ενδιαφέρει η υποβολή πρότασης 500 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί δεν έχει νερό. Αυτό όμως το οποίο αντιλαμβανόμαστε και δεν υπήρξε καμία πολιτική βούληση διαχρονικά είναι ότι σε έναν τόπο ο οποίος έχει υπεραναπτυχθεί, όπου όπως αντιλαμβάνεστε τα είπε ο κύριος Διγενής εχθές, ότι χτίζουν, γίνονται βίλες, υπάρχει υπερανάπτυξη, χτίζουν τα πάντα, χτίζουν στα πάντα, ζητάνε νερό, δεν μπορείς όταν δεν έχεις και τις απαιτούμενες ποσότητες να κλέβεις το νερό. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η ενοχή και να μην, συγγνώμη, να μην υπάρχει η βούληση να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα. Διότι νομίζω πως είναι άδικο για τους ηλικιωμένους, όπως είπε, που δεν έχουν νερό, γιατί οι βίλες και τα ξενοδοχεία έχουν τα αποθέματά τους, το κάνουν. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου η λογική και δεν ξέρω αν φτάνουν τώρα και οι προθέσεις. Εντάξει, ήταν και χθες τώρα ο νέος αντιδήμαρχος, προσπαθούσε και είχε ένα ραντεβού σήμερα να τα πούμε. Τι να πεις τώρα. Και αυτές οι παθογένειες είναι διαχρονικές και νομίζω ότι απαιτούν βούληση πολιτική που δεν έχει φανεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτά που είπε και ο κύριος Διγενής εχθές και ο κύριος Φίλιππος Σκληρός, είναι πραγματικά δηλαδή για να τρελαίνε. Ο κύριος Σκληρός είπε ότι πόσες γεωτρήσεις δεν λειτουργούν. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε όλα τα αντλιοστάσια. Λοιπόν, θα έχουμε τη Δευτέρα τον κύριο Λιβιτσάνο. Ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση επειδή σήμερα η εκπομπή είναι γεμάτη. Του είπα κρατηθείτε λίγο γιατί είπε ότι έχουμε κάνει έργο και θέλει να το υπερασπιστεί το έργο. Να τον ακούσουμε για το έργο το οποίο έχει κάνει. Και με το αν έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα, γιατί άκουσα και μία κριτική ότι δεν γίνεται να έχεις γραφεία και να δίνεις ένα τέτοιο ποσό όταν υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά αντιλαμβάνεστε πως αν ακούει ένας μέσος ακροατής που ενδιαφέρεται αυτά που υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει την αίσθηση ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός. Δηλαδή όταν λέει, δεν τα είπα εγώ, όταν λέει ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας, λειτουργεί ένα μοτέρ 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια το μοτέρ αυτό. Το οποίο δεν πρέπει να λειτουργεί 2,5 χρόνια, πρέπει να υπάρχει και εφεδρικό. Αν χαλάσει, λέει, το μοτέρ, θέλει μίνιμουμ μια εβδομάδα, για, αν δεν υπάρχει διαθέσιμο, να γίνει παραγγελία. Μέχρι τότε, ποιος δεν θα έχει νερό. Συγκεκριμένοι οικισμοί. Άρα λοιπόν, σκέφτομαι και λέω εγώ, ρε παιδί μου, αν μου καεί η λάμπα, δεν έχει στο συρτάρι σου μια εφεδρική. Δεν υπάρχουν χρήματα για να επενδύσουμε σε όλα αυτά τα πράγματα, ξέρω κι εγώ. Και μετά μιλάμε για υπερβολικό κόστος των αντλιοστασίων που ο Δήμος γονατίζει και είναι δυσβάστακτο να το πληρώσει. Δεν ξέρω, φίλοι και φίλες, δεν ξέρω. Αλλά από την άλλη να σας πω και την αλήθεια. Είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Το λέω γιατί όταν θα έρθουν οι εκλογές θα ψηφίσουμε με βάση συμπάθειες και όχι ικανότητα. Διαβάστε βιογραφικά, ρωτήστε να μάθετε. Σε όλους τους συνδυασμούς είναι οι πιο προβεβλημένοι, οι πιο κοινωνικοί. Υπάρχουν και άξιοι, θέλω να πιστεύω. Μετά καθόμαστε και φωνάζουμε. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, έχω τώρα εδώ μια ενημέρωση ότι ο κύριος Βλάχος παραμένει πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας. Μετά από αυτή τη διαδικασία πάλι που σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πληροφορία έτσι της τελευταίας στιγμής.